με τα σπίτια τους καταστραμμένα και τους ίδιους να είναι αναγκασμένοι να ζουν προσωρινά σε σκηνέ. Οι πληγέντε από τον σεισμό των 5,8 ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι και τα γύρω χωριά θα έχουν από αύριο να αντιμετωπίσουν και τι χαμηλέ θερμοκρασίε. Η ενίσχυση των βορείων ανέμων αναμένεται να προκαλέσει αισθητή πτώση του υδραργύρου που θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή των σεισμόπληκτων. Αυτό ε, θα έχει σαν αποτέλεσμα. Ναι με, ε, να δούμε τη θερμοκρασία και εκεί ιδιαίτερα σε περιοχές με υψόμετρο να πέφτει αρκετά χαμηλά, ε, δηλαδή θα τη δούμε και κάτω από τους 16 βαθμούς Κελσίου για τη νύχτα και τις πρωινές ώρες, ε, κάτι που σίγουρα αν και δεν δείχνουν ιδιαίτερα χαμηλές κάνουν λίγο πιο δύσκολες τις συνθήκες. Μέχρι και την Κυριακή το κρύο κυρίως στις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τσουχτερό. Άνθρωποι που φιλοξενούνται σε σκηνέ θα βιώσουν πρόωρα συνθήκε χειμώνα, καθώ η θερμοκρασία μέχρι τι 6 το πρωί δεν θα ξεπερνά του 16 βαθμού Κελσίου, ενώ στη διάρκεια τη νύχτα θα καταγράψει ακόμα χαμηλότερε τιμέ. Στο σκηνικό τη καταστροφή και τη απόγνωση θα προσθεθούν και οι ισχυροί βορειάδε. Μια και υπάρχουν περιοχέ όπου ο άνεμο αυτέ θα λέγαμε ότι υπό τη μορφή, επειδή δημιουργεί σαν κανάλια, εκεί σε αυτές τις περιοχές ενισχύεται και ιδιαίτερα βέβαια φτάνοντας προς το νότιο, το νοτιότερο μέτωπο.